Αγαπημένοι μου, καλωσορίσατε και σήμερα σε αυτά τα podcast θετικής σκέψης που κάνουμε και κατά καιρούς βγάζουμε προς τα έξω. Δεν θα μπορούσε να λείψει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργήσει κάτι μοναδικό στην Κύπρο, κάτι καινοτόμο, και έπρεπε και να το γνωρίσουμε και να μας πει αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία λέει και στις διάφορες εκδηλώσεις που κάνει. Έχω τον Γιάννη Μιχαήλ απέναντί μου, ψυχολόγος, συντονιστής και ιδρυτής του Repent Your Life. Αυτό είναι το καινοτόμο το οποίο λέγαμε στην αρχή. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, Μαρία μου. Πώς κατέβηκε αυτό το Repent Your Life? Ξεκίνα, πες τα όλα εδώ. Στην ουσία, καταρχάς, δημιουργήθηκε το 2019. Mm-hmm. Ήταν μια έμπνευση η οποία ήρθε ένα καλοκαίρι όπου ένιωσα την ανάγκη ότι ως Κύπρος χρειαζόμαστε άτομα τα οποία θα προσφέρουν στον κόσμο λίγη αισιοδοξία, λίγη θετική ενέργεια και ελπίδα, την έχουμε ανάγκη. Ακριβώς, γιατί έβλεπα γενικά και στο θεραπευτικό κέντρο και ως ψυχολόγος αλλά και ως βιοσυντονιστής, έβλεπα αυτή την αρνητική ενέργεια. Δεν έβλεπα ανθρώπους, ηγέτες οι οποίοι να μιλήσουν με πιο αισιόδοξα κομμάτια, και πήρα την απόφαση, αφού το είχα ζήσει όταν ζούσα στην Αμερική, να δημιουργήσω ένα concept, το Repent Your Life, όπου θα φιλοξενώ τεράστια ονόματα από το χώρο της αυτοβελτίωσης, με σκοπό να εμπνεύσω ανθρώπους ώστε να ξαναζωγραφίσουν τη ζωή τους. Μας δίνει το πινέλο να αλλάξουμε λίγο μια καθημερινότητα που μπορεί να μην μας αρέσει και τόσο. Και είναι αυτό το οποίο λέμε ότι η ώρα που θα γίνει αυτό το κλικ μέσα μας και να πούμε «Ως εδώ ήταν», είναι μια ώρα που κάποιος σου έδωσε αυτό το πινέλο, σε ενέπνευσε να πάρεις την απόφαση εκείνη τη στιγμή ότι κοίτα, τα αφήνω όλα πίσω και ξεκινώ πάλι από την αρχή. Μπράβο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Έχεις καλέσει μεγάλα ονόματα. Ναι. Περιμένουμε να δούμε και άλλα. Έχεις κάτι να μας πεις ή ακόμα? Ακόμα προσπαθώ ακόμα. Τώρα να πες, κάνω... τελειώσαμε. Προσπαθώ ακόμη να κάνω recover από την τελευταία εκδήλωση με την Dr. Σεφάλι. Mm-hmm. Καταρχάς και το όνομα, αν το πάρουμε έτσι λίγο από το όνομα, ξαναζωγράφησε τη ζωή σου, το Repent Your Life. Υπάρχει μια φιλοσοφία, γιατί βλέπω τη ζωή ως έναν πίνακα. Άρα καθημερινά είναι ένας άσπρος καμβάς όπου δίνω πινέλο, όμορφα χρώματα, και ζητώ από τον άλλον ό,τι και να έχει βιώσει, ό,τι και να έχεις βιώσει στη ζωή, ότι πάντα έχεις αυτή την ευκαιρία να ζωγραφίσεις ξανά τη ζωή σου με όποια χρώματα και σχήματα θέλεις. Άρα γι' αυτό πάντα μου αρέσει το κομμάτι το καλλιτεχνικό. Mm-hmm. Γι' αυτό έβαλα και το ξαναζωγράφισε τη ζωή σου. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Κάνουμε και event, βγάλαμε και το βιβλίο. Συγγραφέας. Ξέχασα να το βάλω, ψυχολόγος συγγραφέας. Είναι το καινούργιο αυτό. Είναι όμως κάτι το οποίο, ο λόγος που δημιουργήθηκε το Repaint Your Life. Γιατί πρώτα ξεκίνησε η ιδέα του βιβλίου. Ακριβώς, και είναι αυτό που λέω και με τους στόχους, ότι θέτουμε ένα στόχος και αυτός ο σκοπός δεν είναι να πετύχουμε το στόχο μας, αλλά το ταξίδι. Στο ταξίδι γεννήθηκε το Repent Your Life. Ο πρώτος μου στόχος ήταν πριν 4 χρόνια, όταν γεννήθηκε το δεύτερο μου παιδί, το κοριτσάκι μου, η Νικόλ μου, η μικρή μου πριγκίπισσα, όπως την αποκαλώ. Πήρα την απόφαση να γράψω ένα βιβλίο για να βοηθήσω όσους περισσότερους ανθρώπους μπορώ, ώστε να ξεπεράσουν διάφορες παθήσεις τις οποίες έβλεπα στο θεραπευτικό μου κέντρο. Παθήσεις όπως είναι η κρίση πανικού, η συναισθηματική υπερφαγία, άγχος, φοβίες κτλ. Ξεκίνησα αυτό το βιβλίο και ολοκληρώθηκε μετά από 4 χρόνια, και στην πορεία ήταν εκεί που είπα, ξέρεις, αφού γράφω αυτό το βιβλίο, πόσο ωραίο θα ήταν και να κάνω κάτι ζωντανό αυτούς τους χαρακτήρες. Mm-hmm. Να τους δώσω χρώμα. Και σε βοήθησαν και οι παρουσιάσεις να εμπλουτίσεις και το βιβλίο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες με τα 4 χρόνια. Δηλαδή, βάζω στόχο εγώ τώρα για το 2023, τελειώνω το 2023. Ναι. Τι έκανα? Έχω γράψει 2 κεφάλαια, δεν κατάφερα το στόχο μου. Ναι. Όχι, έχω γράψει 2 κεφάλαια. Ακριβώς. Δηλαδή, έκανε ένα ταξίδι στο να ικανοποιήσω και να φέρω εις πέρας, να δώσω σάρκα και ωστά σε αυτό το στόχο. Απλά την επόμενη χρονιά ίσως γράψω 4 κεφάλαια. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό που λες ότι το ετοίμαζες 4 χρόνια. Ήταν στόχος, αλλά έκανα 4 χρόνια για να το ολοκληρώσω. 4 χρόνια, και το θεωρώ και ως παράδειγμα για όλους. Mm-hmm. Όσους παρακολουθούν.
αυτή την εκπομπή, ότι είναι πολύ σημαντικό να απολαμβάνουμε το ταξίδι. Και αυτό το βιβλίο ήταν πραγματικά ένα ταξίδι, γιατί ξεκίνησα με μία ιδέα, όμως την πορεία αυτή η ιδέα άλλαξε με έναν τρόπο τον οποίο μου έδωσαν έμπνευση καταρχάς οι ομιλήτριες οι οποίοι φιλοξένησα στην εκδήλωση. Εσύ γνωρίζεις και για τις ομιλήτριες, είσαι και θέλω και τώρα και δημόσια να σε ευχαριστήσω καταρχάς γιατί ήσουν μεγάλο κομμάτι και στις δύο εκδηλώσεις, η δική σου παρουσία, είσαι έναν τεράστιο ταλέντο, χρειάζεται να τα πούμε αυτά, γιατί πραγματικά... Εγώ πήρα πάρα πολλά από αυτές τις παρουσιάσεις. Κάθε φορά που κάνεις κάτι, κάτι πιάνεις κι εσύ. Έπιασα δεις... πάρα πολλά πράγματα εγώ. Να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Θα δεις και ότι όταν διαβάσεις το βιβλίο, ο τρόπος που παρουσίασες στη Μουνίπα Μαζάρη, τα λόγια σου είναι αποτυπωμένα και στο βιβλίο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ήταν η πινεγιά. Γιατί για να γίνει, μιλάμε για έναν πίνακα, άρα χρειάζεται η κάθε πινεγιά. Το κάθε άτομο το οποίο έλαβε μέρος έβαλε τη δική του πινεγιά. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε άτομα σαν εσένα που είσαι πραγματικός επαγγελματίας, πίστεψες και με τη δημιουργικότητα σου έβαλες έναν πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη πινεγιά. Ευχαριστώ σε αυτό το έργο. Ευχαριστώ που μου έδωσες αυτή την ευκαιρία. Το διαβάζω. Τι θα αλλάξει στη ζωή μου? Καταρχάς, το τι θα αλλάξει στη ζωή, θα πω το μήνυμα το οποίο με μεγάλη χαρά και περηφάνεια έγινε endorse το βιβλίο από τη Marie Diamond, η γυναίκα η οποία κρύβεται πίσω από το The Secret. Την είχα γνωρίσει στην Ιορδανία. Και όταν πολύ ζήλεψα είχε... αυτό το ταξίδι σου, ναι. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες και νευρίαζα που σε έβλεπα. Ακριβώς, αυτό το ταξίδι ήταν τεράστιο και θα πω λίγο την ιστορία με την απόρριψη από δύο εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα που με οδήγησε στην Ιορδανία. Να γνωρίσω την Marie Diamond, της μίλησα για το βιβλίο, ενθουσιάστηκε με τη φιλοσοφία και... Με απλά λόγια, κάτι το οποίο είπε η ίδια για το βιβλίο, ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα πινέλο για να ξαναζωγραφίσεις τη ζωή σου με φόντο την ευδαιμονία. Άρα στην ουσία το διαβάζεις και σου δίνει αυτό το πινέλο, αυτήν την τεχνική, αυτήν την πίστη, αυτήν την ελευθερία, αλλά και τις αληθινές ιστορίες για να ταυτιστείς. Ναι. Αυτό χωρίζεται σε τρεις ενότητες δηλαδή το βιβλίο. Χρειάζεσαι αυτό. Ακριβώς. Χρειάζεσαι τις ιστορίες για να ταυτιστείς. Γιατί στο θεωρητικό κομμάτι λες εντάξει, okay, τα έχω ξανακούσει. Όταν διαβάσεις όμως ότι και κάποιος άλλος το έπαθε αυτό, όπως εσύ που μου είχες πει ότι ένας συγκεκριμένος εκδοτικός οίκος σου είπε ότι πλέον αυτό το βιβλίο δεν είναι μέσα στα σχέδιά μας, ξέρω εγώ, δεν επιθυμούμε, ξέρω εγώ, να το εκδώσουμε. Ακριβώς. Εντάξει, όμως το κατάφερες και πάει και πάρα πολύ καλά. Ακριβώς. Οπότε ακριβώς. Η απόρριψη από κάποιον άνθρωπο ή από κάποια εταιρεία δεν θα πρέπει να μας βάζει κάτω. Μπράβο, μπράβο. Ίσα-ίσα που αν πραγματικά το πιστεύουμε θα πρέπει να μας πεισμώνει ακόμα περισσότερο. Εγώ το βλέπω και κάτι το οποίο ανάφερα και στην εκδήλωση είναι η κάθε απόρριψη είναι μια μεταμφιεσμένη ευκαιρία. Και το τι θέλω να πω στη ζωή, όταν έρχεται μια απόρριψη 90% είναι η αντίδραση και 10% το ίδιο το γεγονός. Άρα το πιο σημαντικό είναι το πώς αντιδρούμε στα γεγονότα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν εγώ εκείνη τη στιγμή δεν πίστευα σε αυτόν το βιβλίο, εκείνη τη στιγμή θα τα παρατούσα πολύ εύκολα και θα είπα τέρμα, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζω, το βάζω στο ράφι, anyway δεν είμαι συγγραφέας, είμαι ένας άνθρωπος storyteller ο οποίος ήθελα να μοιραστώ αληθινές ιστορίες, ήθελα να μιλήσω και για τη μέθοδο η οποία πρώτη φορά υπάρχει βιβλίο το οποίο γράφτηκε επιστημονικά αλλά και με ένα διαφορετικό χαρακτήρα για το βιοσυντονισμό, ήθελα να μοιραστώ κάτι το οποίο ο κόσμος δεν γνώριζε. Ναι. Άρα είχα τεράστιο πάθος αυτό το βιβλίο να ταξιδέψει και εκείνη τη στιγμή όταν ήρθε η απόρριψη είπα δεν θα τα βάζω κάτω, προχωρώ, θα ταξιδέψω σε έναν προορισμό την Ιορδανία, εκεί γνώριζα ότι θα υπήρχαν τεράστια ονόματα από τον κόσμο της αυτοβελτίωσης. Και γνώρισα έναν άνθρωπο η οποία με καθοδήγησε. Σου έδωσε και εσένα το δικό της πινέλο, ναι, και το κίνητρο να συνεχίσεις. Παρόλο που είσαι θετικός άνθρωπος και είναι και η δουλειά σου τέτοια. Αλλά πάντα χρειαζόμαστε. Ναι. Όλοι χρειαζόμαστε τους μέντορες μας. Σίγουρα. Καταρχάς ξεκίνησε να μου λέει ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό το βιβλίο. Χρειάζεται να γίνει αυτοέκδοση.
Mm-hmm. Ήταν το πρώτο. Το δεύτερο, το οποίο με συμβούλευσε να κάνω, εκείνη θα το παρουσιάσει τη μέρα της εκδήλωσης. Εκείνη τη στιγμή που θα, όλα τα φώτα της δημοσιότητας θα είναι για το Repaint Your Life με την Dr. Σεφάλι, είναι ευκαιρία σου εκείνη τη στιγμή να πλασάρεις. Γιατί είναι, έχουν σύνδεση. Ακριβώς. Το ένα γέννησε το άλλο. Ακριβώς. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα ως Κύπριος λαός, γιατί εσύ βλέπεις καθημερινά, είπαμε είναι και ψυχολόγος και βιοσυντονιστής, οπότε βλέπει καθημερινά άτομα και σε μικρότερες ηλικίες. Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε, εκτός το ότι πάντα το μυαλό μας πάει στο αρνητικό. Πάντα. Ό,τι και να συμβεί, σκεφτόμαστε πάντα την άρνηση και πάντα το χειρότερο σενάριο, αντί να πάρουμε βαθιά ανάσα και να πούμε, ναι, για να δω το καλό της όλης υπόθεσης. Ναι. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο πρέπει να δουλέψουμε και να λύσουμε? Το πιο σημαντικό, το μοιράζομαι και στο βιβλίο, είναι τα καταπιεσμένα συναισθήματα. Σαν λαός, σαν κυπριακός λαός, δεν είναι μόνο η Κύπρος, αλλά εγώ θα μιλήσω καθαρά για την Κύπρο. Όσο πιο μικρός είναι ο τόπος, ακριβώς, τόσο περισσότερο ντρεπόμαστε να δείξουμε κάποια πράγματα και τα καταπιέζουμε, ακριβώς, γιατί θα ακουστεί και θα μαθευτεί. Ακριβώς. Προωθούμε την καταπίεση των συναισθημάτων αντί την έκφραση των συναισθημάτων. Mm-hmm. Και θα το δούμε παντού, από τα παιδικά μας χρόνια. Οι γονείς μας, μην πεις αυτό στη θεία σου, μην μιλήσεις, μην πεις τέτοια λόγια στον καθηγητή. Να το πω και στα κυπριακά, το σύνδρομο κρύψε να περάσουμε. Άρα μην εκφράσεις το παράπονο σου στον εργοδότη σου, για παράδειγμα, δεν υπάρχει λόγος να εκφράσεις την άποψη σου π.χ. για το COVID, μην εκφράσεις την άποψη σου, για παράδειγμα. Άρα συντηρούμε και προωθούμε ακριβώς την καταπίεση όλων αυτών των συναισθημάτων. Εγώ ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία θέλω να διδάξω στα παιδιά μου, αλλά και όσους ακολουθούν το δικό μου έργο, είναι το πιο σημαντικό, είναι να είναι ειλικρινής με τα συναισθήματα. Δεν θέλει κόπο, απλά θέλει τρόπο. Ναι, γιατί έχουμε εκπαιδευτεί κάπως διαφορετικά. Οπότε ο Γιάννης Μιχαήλ μου έδωσε έτσι το κίνητρο και μου έδωσε το ελεύθερο όταν ευρυάζω μέσα στο αυτοκίνητο να βρίζω. Γιατί λένε, διάβασα μία έρευνα που λέει ότι το βρυσίδι κάνει καλό. Εκτονώνεσαι. Εντάξει, τώρα να πεις μία απλή. Αλλά αυτό το ξέσπασμα. Αν αντιλαμβάνεσαι αυτόν το ξέσπασμα, αντί να το καταπιέσεις και επιστημονικά, να πω κάτι απλά έτσι για τον κόσμο. Γιατί λέμε, ξέρω εγώ, και στα παιδιά, μη θυμώνεις, μην ευρυάζεις. Μα κάπου πρέπει να ξεσπάσεις και αυτός. Έχω πολλά μαθήματα, έχω νεύρα σήμερα. Ακριβώς. Είναι σημαντικό και εκείνη τη στιγμή θα δώσεις και την μπάσα στο παιδί σου να τον αφήσεις να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν το καταπιέσει. Μπορεί να εκφράζεσαι, αλλά πρόσεξε να μην βγαίνει εκτός ορίων, επειδή. Γι' αυτό είπαμε ο τρόπος. Ναι. Με την πάροδο του χρόνου θα μάθεις τον άλλον το πώς να εκφράζει αυτά τα συναισθήματα. Αλλά δεν είναι κακό, για παράδειγμα, να βλέπεις ένα παιδί και να λες σε έναν αγόρι ότι οι άντρες δεν κλαίνε και να εκπαιδεύεις αυτόν το παιδί μην κλαις. Και μην κάνεις το κοριτσάκι σου. Και να βλέπεις έναν αγοράκι, για παράδειγμα, να υποφέρει και να διαρωτάς ύστερα από λίγα χρόνια ότι αυτόν το παιδί. Τα κρατάει όλα μέσα του. Κρατάει όλα μέσα του και βλέπεις αυτούς τις εκρήξεις στην εφηβεία. Υπάρχει μια ιστορία. Ναι. Υπάρχει μια ιστορία. Εγώ τα βλέπω καθαρά στο θεραπευτικό κομμάτι. Ξαναζωγράφησε τη ζωή σου ο τόπος και ο τρόπος της χαράς, Γιάννης Μιχαήλ, Γιάννης Μάικολ. Οπότε μπορείτε να το βρείτε, να το εμπιστευτείτε. Δεν χάνετε και κάτι. Αυτό που λέω, ότι κάθε φορά ένα βιβλίο κάτι σου αφήνει, κάτι ακριβώς σου προσφέρει. Ακριβώς. Αρκετά με όλες τις οθόνες που μας κατακλείζουν. Δώστε λίγη ιδιαίτερη βαρύτητα και που ξέρετε, μπορεί ο Γιάννης να σας δώσει το κατάλληλο πινέλο να ξαναζωγραφίσετε τη ζωή σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, Μαρία μου, για τη φιλοξενία. Λοιπόν, γεια σας και καλή συνέχεια.